Καινά διαμερίσματα και μονοκατοικίες στη Θεσσαλονίκη επιστρατεύονται για τη φιλοξενία προσφύγων που βρίσκονται στη χώρα μα και ψάχνουν χώρο διαμονή μακριά από τι σκηνέ και τα κοντέινερ των κέντρων φιλοξενία. Το πρόγραμμα Emergency Response διαχειρίζεται η μη κυβερνητική οργάνωση Πράξη, η οποία εξετάζει εδώ και περίπου δύο εβδομάδε τι αιτήσει ιδιοκτητών ακινήτων. Η δυνατότητα χρηματοδότηση στην οποία αναφέρθηκα έχει να κάνει με την αρμοδιότητα, με την ευθύνη που ανέλαβε η ΥΠΑΤΗ Αρμοστία Εξονόματο των Ηνωμένων Εθνών να δημιουργήσει 20.000 θέσει στέγαση, προσωρινή στέγαση, για διάστημα δύο ετών, δηλαδή μέχρι το τέλο του 2017, στην Ελλάδα, με μοναδικού εποφελούμενου, είτε ανθρώπου υποψήφιου, ετούντε άσυλο, Υποψήφιου προ μετεγκατάσταση σε άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε άλλε κατηγορίε ετούντων άσυλου. Τα διαμερίσματα που αναζητούνται στο νομό Θεσσαλονίκη είναι άνω των 60 τετραγωνικών μέτρων, σε καλή κατάσταση, άμεσα διαθέσιμα και χωρί οφειλέ σε δέκο και κληρονομικέ εκκρεμότητε. Το γεγονό ότι το ποσό των ενοικίων προκαταβάλλεται αποτελεί βασικό κίνητρο για του ιδιοκτήτε που ήδη έχουν εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον βασικά το ενίκιο προ τον ιδιοκτήτη προφανώς, χαλίπτονται τα κοινόχρηστα, η ΔΕΗ και γενικότερα όλοι οι λογαριασμοί οι οποίοι προκύπτουν από το κάθε διαμέρισμα. Γίνεται άμεσα αυτή η καταβολή, περνάει κάποιο διάστημα. Ά, φυσικά, υπάρχει άμεση καταβολή των ενικίων στον τον ιδιοκτήτη και φυσικά η ΔΕΚΟ όποτε προκύπτουν το ανώτατο ποσό του ενοικίου που καλύπτεται εξ ολοκλήρου από ευρωπαϊκά κονδύλια είναι τα 400 ευρώ το μήνα. Τα διαμερίσματα θα μισθώνονται αρχικά έως το τέλος του έτους και θα παραδίδονται στους πρόσφυγες επιπλωμένα. Επιπλέον το κόστος σε περίπτωση ζημιών θα καλύπτεται επίσης από τα κονδύλια του προγράμματος. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι αναδιαμέρισμα δεν θα υπάρχει πάνω από μία μίσθωση, ούτω ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία γκέτο. Δηλαδή θα υπάρχουν μισθώσεις ε, αυτών των ακινήτων, αλλά δεν θα είναι συγκεντρωμένοι σε ένα χώρο. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι δεν θα δημιουργηθεί και πρόβλημα και στους υπόλοιπους ενίκους της οικοδομής αυτής. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μπορούν να καλέσουν στο τηλέφωνο 2310 556 145 ή να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο email a